Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας για να θίξουμε έστω και ακροθυγώς. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα. Θέματα επικαιρότητας. Η ατζέντα είναι πολύ καυτή και θέλω να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να σας ξεκινήσω με ένα ζήτημα που ακουμπά και την Κρήτη. Αναφέρομαι στην επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο νησί μας. Κατά πόσον θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι και τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη? Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στην Κρήτη, για να προετοιμάσουμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στη Χερσόνησο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι μια τριλογία συζητήσεων σε τρεις πόλεις. Mm-hmm. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη και θα ολοκληρωθεί στην Κρήτη. Στην Κρήτη που έχουμε και το προνόμιο, το όνομα της Ευρώπης, να ξεκινάει από το δικό μας τον τόπο. Mm. Στο Βερολίνο, στο οποίο συμμετείχα, ήταν 5 πρωθυπουργοί. Ήταν η κυρία Μέρκελ, ήταν ο κύριος Σόιμπλε, ήταν υποψήφιοι καγκελάροι. Και τι κουβεντιάζουμε? Το μέλλον της Ευρώπης. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης? Πού πάει η Ευρώπη τα επόμενα 20-30 χρόνια, σε όλα τα επίπεδα? Είδατε ότι καμία πολιτική για την κλιματική αλλαγή, να έχουμε κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050. Μπήκε το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο είναι 700 δισεκατομμύρια, το περισσότερο είναι χορηγία στα κράτη με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαμηλό το καδάνια. Έχουμε το ΕΣΠΑ που είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα πακέτο 2-3 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030 για την ανάπτυξη των κοινωνιών. Μεγάλο πακέτο και για την Ελλάδα μεγάλο πακέτο που είναι 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το μέλλον με τα χρήματα που βάζει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συζήτηση. Και εκεί βεβαίως βάζουμε και άλλα θέματα, όπως είναι το δημογραφικό. Είμαστε μια Ήπειρος η οποία καταραίει δημογραφικά. Εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε 132.000 θανάτους και 85.000 γεννήσεις και 17% από τα 85.000 είναι από ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάρρευση στο δημογραφικό. Άρα όλα αυτά είναι θέματα που πάει η Ευρώπη, ποια θα είναι η θέση της στο επόμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν το κουβεντιάζουμε και στην Κρήτη. Mm-hmm. Και θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο την ερχόμενη Παρασκευή. Άρα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη αυτή την πολύ μεγάλη Ευρωπαϊκή Σύναξη. Και επειδή είπατε ότι ήδη έχουν ανοίξει οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια και επειδή βρεθήκατε και στο Βερολίνο, θα ήθελα λίγο με αφορμή τις επικείμενες γερμανικές εκλογές, κάποιοι τις θεωρούν ίσως τις κρισιμότερες από το 1990, με βάση τις δημοσκοπήσεις, από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν ότι θα υπερισχύσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Και θέλω να μου πείτε αυτό πόσο αλλάζει τους συσχετισμούς την επόμενη μέρα. Αυτό που θέλουμε είναι ένα σταθερό πολιτικό σύστημα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στα μεγάλα κράτη. Το πιο μεγάλο σε επίπεδο οικονομίας είναι η Γερμανία, το πιο μεγάλο σε επίπεδο ισχύος στρατιωτικής είναι η Γαλλία. Mm-hmm. Δυστυχώς χάσαμε τη Βρετανία, που και αυτό είναι ένας σοβαρός πυλώνας. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε σταθερή κυβέρνηση στη Γερμανία. Ο γερμανικός λαός θα αποφασίσει ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Κατά βάση αυτό το πρώτο κόμμα θα σχηματίσει η κυβέρνηση. Ασφαλώς με άλλα δύο κόμματα, αν είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που πρέπει να είναι οι Πράσινοι και πρέπει να είναι και οι Φιλελεύθεροι. Οι Φιλελεύθεροι έχουν δυσκολίες με τους Σοσιαλιστές, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία. Εμείς στο συνέδριο το οποίο έγινε στο Βερολίνο, είχαμε και τους δύο υποψήφιους καγκελαρίους της δικιάς μας Φιλελεύθερης και Χριστιανοδημοκρατικής Παράταξης, τον Πρωθυπουργό, τον νυν Πρωθυπουργό της Βαβαρίας και τον νυν Πρωθυπουργό της Βεσφαλίας. Που είναι και ο υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για αυτές τις εκλογές. Αυτό που θέλουμε είναι σταθερή κυβέρνηση. Αλλά οι Γερμανοί είναι καλβινιστές. Ξέρουν από συνεννοήσεις. Ξέρετε, όταν γίνεται εκεί πέρα μια συμμαχική κυβέρνηση, δεν γίνεται μια συμμαχική κυβέρνηση στα λόγια. Μαζευτήκαν δύο αρχηγοί και συμφωνήσαν ότι θα κυβερνήσουμε μια πλειοψηφία στη Βουλή. Καταγράφουν για εβδομάδες, μήνες έγινε την προηγούμενη φορά τα θέματα και υπογράφουν ένα πρωτόκολλο 300 σελίδων με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Αλλά έχουν μια κουλτούρα τέτοια. Εμείς θέλουμε ισχυρές κυβερνήσεις και νομίζω ότι είναι ευτύχημα για την Ελλάδα σήμερα που έχουμε μια κυβέρνηση πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, αναφορικά με τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λυθούν οι εκκρεμότητες στα Δυτικά Βαλκάνια, ούτως ώστε να προχωρήσει να ανοίξει η διεύρυνση? Και θέλω λίγο να το συσχετίσουμε με την Συμφωνία των Πρεσπών και να μου πείτε ποια είναι η σημασία της ως προς τη διεύρυνση αυτή. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μερικές μέρες στο Στρασβούργο, γιατί από το Στρασβούργο έρχομαι που είχαμε την Ολομέλεια, συνάντησα την πρέσβυρα των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζήτησε να με δει για τα θέματα αυτά, για τη διεύρυνση των Βαλκανίων. Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας
και είδα και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα και, τον υπουργό, και την Υπουργό των Εξωτερικών στις Βρυξέλλες πριν μια εβδομάδα, γιατί θέλουν τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμάς. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα και σαφή. Ως αρχή, αν δει κανείς το χάρτη της Ευρώπης, θα δει ότι όλα τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η Γερμανία πάντως πρόχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούμε και τη Μέρκελ που μιλάει για οικονομικές επενδύσεις, για περαιτέρω ενίσχυση. Ακούσαμε και τον κύριο Δένδια όμως, ο οποίος μίλησε για απόπειρες παρέμβασης στα εσωτερικά αυτών των χώρων, δείχνοντας έμεσο πλησαφό στην Τουρκία. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στον οποίο θίγεται και θέλω να σα πω και γι' αυτό δύο λόγια στο τέλο. Αλλά όσον αφορά την ένταξή του, η ένταξή του δεν είναι δύσκολη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για λαού οι οποίοι, οι δύο λαοί τώρα που θα μπουν πριν έρθουν και άλλε τέσσερι χώρε που είναι η Κροατία και οι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, η Σερβία και άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων που θα μπουν. Είναι χώρε με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, τα Σκόπια και η Αλβανία. Έχουν ένα καθάριστο εθνικό προϊόν το οποίο είναι 0,05% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι ανθυπολεπτομέρεια του προϊόντος, άρα μπορεί να μπουν αύριο το πρωί. Τι πρέπει όμως να δουν αυτές οι χώρες? Πρέπει να δουν το κράτος δικαίου, πρέπει να δουν την εγκληματικότητα η οποία υπάρχει και εξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών αυτών των χωρών. Και πρέπει να δουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και εκεί μπαίνουν αυτό που με ρωτήσατε, και για τις πρέσπες και για τα θέματα που έχουμε με την Αλβανία. Άρα, αυτό που ζητούμε εμείς είναι η συμφωνία, έτσι κι αλλιώς έχει υπογραφεί και έχει επικυρωθεί από τα κράτη. Τώρα, αν είχαμε εμείς διαφορετική άποψη, και έχουμε διαφορετική άποψη για τη συμφωνία των Πρεσπών ως παράταξη, αυτό μας δεσμεύει διότι επικυρώθηκε από τα δύο κοινοβούλια, άρα είναι διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμφωνίες δεν αλλάζουν. Okay. Αυτό όμως που θέλουμε και επιδιώκουμε, και αυτό είπα και στην πρέσβυρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πιστή εφαρμογή. Άρα δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, στον δρόμο από τα σύνορα τα ελληνικά μέχρι τα Σκόπια να υπάρχει ακόμα Δημοκρατία της Μακεδονίας, ούτε η ποδοσφαιρική ομάδα να κατεβαίνει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να έχει στο εθνόσημο με το όνομα Μακεδονία, ούτε το επιμελητήριο των Σκοπίων να ονομάζεται Μακεδονικό Επιμελητήριο. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Το πρόβλημα των Σκοπίων δεν είναι μαζί μας. Το πρόβλημα των Σκοπίων είναι με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία κρυβόταν τόσα χρόνια πίσω από την Ελλάδα, η οποία έχει τα θέματα τα ιστορικά. Αυτοί έχουν θέματα εθνικά, πιστεύουν. Επειδή μιλούν την ίδια γλώσσα, η γλώσσα των Σκοπίων με τη γλώσσα της Βουλγαρίας είναι η ίδια, όπως είναι η δική μας. Με την Κύπρο. Αυτή είναι η διαφορά των γλωσσών. Και διεκδικούν εθνότητα, έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο μεγάλος συμβιβασμός στο Σκοπίο θα γίνει με τη Βουλγαρία για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είπατε κάτι πολύ σημαντικό, στο οποίο θέλω να πω μια φράση. Ναι. Είπατε ότι η Γερμανία σπρώχνει αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλοι μιλούν για δούριο ύποπτο με την Τουρκία. Αυτό είπαμε το καταλάβουν σε αυτές τις χώρες και το λέμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσοι καταλαβαίνουν καλά τα θέματα της περιοχής. Δεν μπορεί να είναι ο δούριος ύποπτο αυτές οι χώρες όταν θα μπουν μέσα, διότι έχουν το δικαίωμα του βέτο και η πιο μικρή χώρα, η Μάλτα, ας πούμε, και η Κύπρος έχουν το δικαίωμα του βέτο. Δεν μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα εμείς με την Τουρκία στο νοτιοανατολικό. Στην Ανατολική Μεσόγειο και να έρχεται, ας πούμε, τα Σκόπια τότε ή η Αλβανία και να πει όχι, βέτο, δεν μπορούμε να βγάλουμε κοινό ανακοινωθέν. Άρα γίνονται πολλές συζητήσεις για την αναθεώρηση των συνδικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ειδική πλειοψηφία στις αποφάσεις, που μπορεί, ας πούμε, το 80% ή το 90% να συμφωνεί, αλλά ένας μικρός να μην μπορεί να παρεβαίνει και να σταματά μια πολιτική που θέλει η Γερμανία, που θέλει η Γαλλία, που θέλει η Ιταλία. Στο θέμα με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη, για την επιθετικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το πώς θα διαμορφωθεί η Ευρώπη του μέλλοντος και από την άλλη μεριά. Η ενταξιακή πορεία αυτών των χωρών πρέπει να ονοματίζει συγκεκριμένα τα θέματα αυτά και να τα επιλύει, όπως έχουμε και με την Αλβανία. Με τη μειονότητά μας στη Χιμάρα, χθες κατέθεσα μια ερώτηση, παραδείγματος χάρη, για την κατεδάφιση δύο ελληνικών συμφερόντων κτηρίων με παρέμβαση της κυβέρνησης. Άρα αυτό το συζητάμε. Πάμε στα ευρωπαϊκά όργανα και τα κουβεντιάζουμε. Άρα αυτά θα μπουν μέσα στις συνθήκες να είναι όλα ξεκαθαρισμένα. Λοιπόν. Κεφάλαιο Τουρκία, η οποία μπορεί να πυροδοτήσει την ένταση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θέλω λίγο να μου πείτε την εκτίμησή σας, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, μέχρι και την αγορά των εξ-Ραφάλ. Ένα καλό σημείο είναι ότι περάσαμε ένα καλοκαίρι ήσυχο. Κατά τα φαινόμενα. Μέχρι σήμερα. Διότι εδώ βλέπουμε αλλιευτικούς τουρκικούς στόλους να μπαίνουν μέσα στα χωρικά. Ασφαλώς. Ήδη, το λένε οι ψαράδες. Ασφαλώς. Και πολλές παραβιάσεις και τα λοιπά. Δεν είχαμε αυτή την κρίση η οποία έφτασε στα όρια επεισοδίου.
του προηγούμενου διαστήματος, αυτό το θετικό κομμάτι. Mm-hmm. Το αρνητικό κομμάτι, και πάει τώρα σε αυτό που πολύ σωστά λέτε κι εσείς, είναι οι δηλώσεις και η ρητορική της ηγεσίας. Έχουν τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα. Ο κ. Ερντογκάν έχει πρόβλημα εσωτερικό και έχει και εκλογές. Ο κ. Σακάρ, που είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης, ουσιαστικά κάνει δηλώσεις εμπρηστικές. Ο υπουργός εξωτερικών το ίδιο. Mm-hmm. Ξέρετε, έγινε ένα συνέδριο στη Σμύρνη και προσπαθούν να βγάλουν από το διάλογο και τη λέξη Αιγαίο. Και λένε οι χώρες, οι θάλασσες οι οποίες περιβάλλουν στα δυτικά μας την Τουρκία. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όλα αυτά λοιπόν, που επιχείρουν κάτι συν οι αμφισβητήσεις οι οποίες υπάρχουν στον εναέριο χώρο, συν οι γκρίζες ζώνες που νομίζει η Τουρκία πως μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος του διεθνούς δικαίου. Εντάξει, σχάτως ακούσαμε και τρελές δηλώσεις περί Καστελορίζου. Ξανά. Ασφαλώς, και όλα αυτά είναι καθορισμένα στις διεθνείς συνθήκες. Εγώ, ξέρετε, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για 5 χρόνια. Δυστυχώς το κόμμα μας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν πήρε αυτή την προεδρία, αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω ως πρόεδρος, γι' αυτό και πήγα στην Αλβανία. Τον κύριο Ερντογκάν τον έχω συναντήσει 4 φορές και αυτοί οι χάρτες διεκδικήσεων παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες με επίσημο τρόπο σε αυτή την επιτροπή, αλλά πήραν τις απαντήσεις. Για το Καστελόριζο, την πήραν την απάντηση όταν οι νησιά έχουν τη δικιά τους φαλοκρηπίδα. Είναι το άρθρο 123 της συνθήκης UNCLOS που αφορά το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι επικυρωμένο από 200 κράτη, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τίποτα. Απλώς ο κύριος Ερντογκάν σε ένα ανατολίτικο παζάρι και η Τουρκία θέλει να τα βάλει όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να πάρει το μεγαλύτερο μερτικό. Αυτά δεν γίνονται σε πολιτισμένες χώρες. Άρα ο κύριος Ερντογκάν αυτό που έχει να κάνει είναι ή να συμφωνήσει με την Ελλάδα ή να προσφύγει σε διεθνή διαιτησία η οποία είναι στη Χάγη ή στο Αμβούργο, κυρίως στη Χάγη. Συνεχίζει πάντως να απειλεί και να πιέζει ο Ερντογκάν για το προσφυγικό μεταναστευτικό και έχει και απόθεμα με βάση την τελευταία καταγραφή για να το κάνει αυτό. Αυτό ήταν μήνυμα και προς το εσωτερικό. Θυμάστε τη μεγάλη συζήτηση που γινόταν, αυτούς με διάφορες σημαίες οι οποίοι πήγαιναν στα σύνορά μας στον Εύρο και κατηγορούσαν και κατοριόταν την ελληνική κυβέρνηση που ήθελε να βάλει στο χερσαίο κομμάτι δίχτυ προστασίας. Σήμερα που είδαμε την κατάρρευση του μεταναστευτικού από 2 χώρες οι οποίες διαλύθηκαν, που είναι η Συρία και το Ιράκ, και όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν μέσα στην Ευρώπη από τα ελληνικά σύνορα, βλέπετε ότι κανείς δεν αντιδρά, γιατί με επιτυχία η σημερινή κυβέρνηση θωράκισε τα σύνορά μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, από τη μία μεριά από τα βουλγαρικά σύνορα μέχρι κάτω την Αλεξανδρούπολη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο υβριδικός πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε ο κύριος Ερντογκάν, στέλνοντας άοπλους, άμαχους, ταλαιπωρημένους και εξαθλειωμένους οικονομικούς πρόσφυγες και όχι μετανάστες, για τους οποίους εμείς έχουμε διεθνή υποχρέωση να τους προστατέψουμε. Αυτοί δεν μπόρεσαν να περάσουν, άρα ιτήθηκε σε αυτή την πολιτική. Τι ήθελε? Ήθελε και να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, καταραίοντας τα σύνορα, καταρρύπτοντας τα σύνορα τα ευρωπαϊκά και που είναι και ελληνικά σύνορα. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία τέτοιες συναντήσεις που κάνουμε εδώ, γιατί βεβαίως αυτό που λέμε είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα και ελληνικά σύνορα, και γι' αυτό όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, με την πρόσφατη επίσκεψη στον Εύρο, που ήταν όλοι οι θεσμοί, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός που προείδρευε και ο δικός μας πρωθυπουργός στα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά στον Εύρο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω τώρα λίγο να σας πάω στο κομμάτι της πανδημίας. Να μου αξιολογήσετε λίγο, αν θέλετε, τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά ως προς το θέμα αυτό. Και θα ήθελα και μία αποτίμηση του τρόπου της διαχείρισης της υγειονομικής αυτής κρίσης στο εσωτερικό, διότι από την αρχή αυτής της ιστορίας μέχρι και σήμερα έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με αρκετές αντιφάσεις σε ό,τι αφορά κυρίως τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν και την πολιτική που ακολουθήθηκε. Εμείς πήραμε τα εύσημα γιατί ήμασταν πρωτοπόροι σε όλα τα επίπεδα στην πρώτη φάση της πανδημίας. Έχουμε πάρει τα εύσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόταση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ταξιδιών. Και αυτό το χρησιμοποιούμε παντού. Χθες είμαστε στο Στρασβούργο, στο χώρο έξω από τα μαγαζιά που καθίσαμε να φάμε, μαζί ήταν το πρωτόκολλο για να μπούμε σε εξωτερικό χώρο. Και αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη μαζί πήρε τα εμβόλια. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ίσως η γραφειοκρατία θα μπορούσε να δράσει λίγο καλύτερα, και εκεί έχει γίνει μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα είναι το ερώτημα σήμερα. Η έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν. Δεν θα πάμε κοντά στην επιστήμη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και η Εκκλησία της Κρήτης έχει πάρει αυτή την πολύ ξεκάθαρη θέση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το ίδιο. Και είδα και στο ρεπορτάζ του Κρήτη TV 2-3 ιεράρχες
σε περιφέρεια και στις Αρχάνες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ, που έκανε την Εκκλησία κέντρο εμβολιασμού. Αυτή είναι φωτισμένη. Οι ιεράρχες, η Εκκλησία έχει παίξει ένα θετικό ρόλο, η επιστήμη έχει, δόξα στον Θεό, παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο σε αυτό το πράγμα, βρίσκοντας σε ένα χρόνο το εμβόλιο. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Η έκκληση είναι προς τον καθένα να προστατέψει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, γιατί γι' αυτό βλέπετε ότι 9 στους 10 είναι ανεμβολίαστοι που είναι συντατικές ή περνάνε την πανδημία αυτή, ας πούμε, με τον πιο δύσκολο τρόπο. Και το άλλο είναι να προστατεύσουν το οικογενειακό τους περιβάλλον και όλους εμάς. Λοιπόν, κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Κεφαλογιάννη, θα ήθελα να σας θέσω λίγο το ερώτημα που αφορά τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και τις εξαγγελίες που ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Θα σας πάω πολύ στοχευμένα στην ερώτηση που απίφθινε στον Πρωθυπουργό ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Σαχίνης, αναφορικά με την κατανομή των χρηματοδοτήσεων, αν θέλετε, διότι δεν πήρε συγκεκριμένη σαφή απάντηση. Γνωρίζουμε, έχουμε μια γενική εικόνα, ένα γενικό πλαίσιο στο μυαλό μας, ότι έχουμε τα 427 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ιδιώτες, δημόσιο. Δεν ξέρουμε όμως πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, κοινώς, ποιος θα χρηματοδοτήσει τι και τι επίπτωση θα έχει όλο αυτό εν τέλει στο κομμάτι που λέγεται και αφορά τα διόδια. Και ο Σαχίνης πήρε πάλι τα εύσημα με την ερώτησή του, όπως πάντα καλή στοχευμένες και καυστικές ερωτήσεις. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός του απαντούσε επί 4-5 λεπτά και έδειξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την Κρήτη. Αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα όλων μας. Εγώ θα πω ένα προσωπικό παράπονο. Είχα την ευκαιρία πριν 15 χρόνια σε μεγάλη σύσκεψη να πω: παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κανένας δρόμος χωρίς διόδια. Ας βρούμε έναν τρόπο, τα 3 εκατομμύρια των τουριστών να πληρώνουν αυτά τα διόδια και ας δούμε έναν τρόπο το χειμώνα να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε με τον τόπιο πληθυσμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι θέλουμε να έχουμε ασφάλεια στις μετακινήσεις μας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι αυτό το έργο ορίμασε και ορίμασε πολύ γρήγορα με τη σημερινή κυβέρνηση και έχουν γίνει πάρα πολλές σημαντικές κινήσεις. Η χρηματοδότηση είναι εγγυημένη. Γιατί είναι εγγυημένη η χρηματοδότηση? Διότι έχουμε 72 δισεκατομμύρια, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνει, το μεγαλύτερο οδικό έργο που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη, θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Ο νότιος είναι αυτός που έχουμε στο μυαλό μας. Τι άλλο έχουμε? Αυτός που θα έρθει να πάρει αυτό το έργο σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα δανειστεί με 0,5%. Θα πάρει δηλαδή τζάμπα χρήμα για τα υπόλοιπα. Και αυτό βοηθάει στο να μπορεί να βγει ο δρόμος αυτός οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται κάθε χρόνο τη βοήθεια της πολιτείας, διότι θα βάλει και τα δικά του χρήματα με τα συμβολικά διόδια που έχουμε σε όλη την Ελλάδα ένα χιλιόμετρο, θα γίνει και αυτό εδώ. Σας λέω επίσης ότι και στην κυβέρνηση και σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί σε αυτό το θέμα και έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια, είχα γίνει και σκέψεις με την Αττική Οδό, δηλαδή να δοθεί παραπάνω η σύμβαση για 5 χρόνια για να μπορεί να χρηματοδοτεί αυτό το μεγάλο έργο. Δόξα σε Θεός, δύο οραματικά έργα για την Κρήτη, που είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου και ο βόρειος οδικός άξονας, φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.